Θέλω να πάμε λίγο στη σημερινή κατάσταση. Πες μας λίγο τι σου είχε πει ο Γέροντας για την, το, χρόνια πριν, μιλάμε τώρα 20 χρόνια και πριν, για την κατάσταση που θα έρθει η Ελλάδα, τι θα μας βρει, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πες μας δύο λόγια και θα τα σχολιάσουμε. Σε αυτό το θέμα ειδικότητα έχω, γιατί και λόγω της μαρτυρίας που υπάρχει και, είναι επίκαιρη και έτσι νομίζω όσο περνάει έτσι ο καιρός έτσι γίνεται ακόμα πιο έντονο αυτό το, αυτή η κατάσταση και παίρνουν τώρα έτσι πάρα πολύ παίρνουν τηλέφωνο έτσι για να με ρωτήσουν αν τα διαβάζουν τώρα στο βιβλίο και θέλω να διαπιστώσω αν όντως τα είπε έτσι ο Γέροντας, γιατί γίνονται πάρα πολλά διαστρεβλώσεις, παραποίησεις, χίλια δυο στο διαδίκτυο, στα αυτά. Εγώ δεν έχω, έχω υπολογιστή και δεν ξέρω από αυτό ότι να χειρίζομαι και να βλέπω μέσα. Εγώ επειδή ασχολούμαι είναι και η δουλειά μας τώρα αυτή, Ανέστη, πολλοί βάζουν στο στόμα του Γέροντα λόγια που δεν είπε. Δηλαδή ο Γέροντας είπε θα γίνει έτσι, ενώ στην ουσία ο Γέροντας δεν είπε τίποτα. Γι' αυτό τώρα είναι μια ευκαιρία να μας πεις εσύ, να μας το ξεκαθαρίσεις λίγο το θέμα αυτό. Για πες μας. Το θέμα πιο πολύ έτσι να το εστιάσουμε σε αυτό όσον αφορά για τον επικείμενο πόλεμο έτσι, με την Τουρκία. Κοίτα, πριν φτάσει εκεί και στον πολύ κόσμο, ακούγονται τρομακτικά αυτά, κακά τα ψέματα. Πες μας λίγο όμως, είχε προετοιμάσει, είχε δει ο Γέροντας αυτό που έρχεται στην Ελλάδα, δηλαδή είχε πει ότι η Ελλάδα θα φτωχύνει, ότι θα πέσει πείνα, ότι. Για πες μας. Για αυτά τα θέματα δεν, ποτέ δεν μου έκανε αναφορά, ούτε και τον. Δεν μπορούσα να πάει τόσο αυτό μπροστά για να το ρωτήσω. Ή αυτός από μόνος του να πει σε μένα. Δεν άκουσα έτσι εγώ για αυτά τα θέματα. Αλλά δεν σημαίνει επειδή δεν άκουσα εγώ ότι δεν μπορεί να είπε ο Γέροντας. Γιατί είπε τόσα πολλά που. Άρα για πες μας αυτά που είπες εσένα. Θα πω αυτά που άκουσα εγώ για αυτό το θέμα το συγκεκριμένο. Για και πώς ήρθε. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν άκουσε εγώ ή δεν τα πει σε μένα ότι δεν μπορεί να τα πει. Γιατί κάθε φορά σε κάθε έναν ό,τι τον φώτιζε ο Θεός, ό,τι τον. Δεν μπορώ να πω λέει κάτι περισσότερο ή λιγότερο, ό,τι με ο Θεός ό,τι μου δείξει δηλαδή. Ωραία. Και καταρχήν πώς ήρθε η κουβέντα εκεί, για ποιο λόγο θα σου είπε τέτοια πράγματα. Γιατί το ρωτούσαμε συνέχεια με αφορμή τώρα την παρουσία κάποιων στρατιωτικών που τύχαινε να είναι εκεί πέρα. Ή ρωτούσαν οι στρατιωτικοί κάποιο θέμα έτσι που τους αφορά και συνήθως πάντα με τις σχέσεις με τις ελληνοτουρκικές και με ευκαιρία έτσι αυτό. Και οπότε μετά αφού. Τελείωνε αυτή η συζήτηση. Μετά το ρωτούσα εγώ έτσι πιο να μας το διευκρινίσει λίγο το θέμα περισσότερο και λόγω της καταγωγής από εκείνη τα μπέρε όλα τα γυαλισμόντες πατήρες αυτά έτσι γέροντα θα τα ξαναπάρουμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Οπότε, έκανε λίγο διακοπή για ξαναπες το τελευταίο. Ποιο? Τι είπες τώρα, δύο λέξεις έκανε διακοπή και δεν τις ακούσαμε καλά. Για τα μέρη λες ότι τον ρωτούσατε αν θα τα ξαναπάρετε τις χαμένες πατρίδες. Ναι, έτσι να μας πει και αυτόν τον, γιατί και αυτός η καταγωγή του ήταν από εκεί, ένας λόγος παραπάνω που μας, το θέμα, εντάξει, η στρατιωτική από την πλευρά τους λόγω της ιδιότητάς τους και μπας λόγω της καταγωγής μας, οι πατρίδες μας είναι εκεί και θέλαμε έτσι κάτι να μας πει. Έτσι. Και λοιπόν τι είπε ο Γέροντας. Οπότε το ρώτησα το Γέροντα ποιες πρέπει να είναι οι εξελίξεις σχετικά με την Τουρκία. Τότε εκείνη την περίοδο τώρα ήμουν και στο στρατό το 1991, οπότε ήταν και από άλλη οπτική γωνία δηλαδή. Βέβαια. Λέω Γέροντα έτσι με τους Τούρκους τι γίνεται. Λέω αυτοί συνέχεια κάνουν έτσι προκλήσεις αυτά εκεί πέρα. Μου λέει φοβάσαι λέει να μην. Δεν θα φοβάμαι αφού. Τώρα μου λέει αχ λέει άμα γίνει λέει πόλεμος τώρα. Οι μισοί θα πεθάνουν από το φόβο τους, γιατί δεν είναι συνηθισμένοι σε συνθήκες πολέμου. Οι άλλοι μισοί είναι ψυχολογικά και οι άλλοι θα τους κάσουν. Ναι. Θα φύγουν δηλαδή, δεν είναι οι νέοι έτσι προετοιμασμένοι για πόλεμο. Αλλά έχουμε λέει το Θεό και θα μας φυλάξει και δεν θα πάθουμε λέει εκεί πέρα μισού, ούτε θα πολεμήσουμε ούτε αυτό. Λέω Γέροντα, πες μου λέω πώς θα καταλάβω ότι είμαστε κοντά στον πόλεμο, κάνα σημάδι. Να μου πεις έτσι εκεί πέρα. Κοίταξε που λέει, όταν ακούς την τηλεόραση να γίνεται θέμα για τα μίλια, για την επέκταση των μιλίων, αυτή τη ζώνη. Την ΑΟΣ τώρα που τώρα λίγο έτσι σαν να άρχισε να. Ναι, εσύ που έχεις δεχτεί αυτή τη μαρτυρία από τον Γέροντα, πιστεύεις ότι αυτό είναι. Αυτό σου είπε. Ωραία, ο Γέροντας μου το είπε αυτό. Ναι, και εννοούσε την ΑΟΣ, τι λες. Όχι, ΑΟΣ το λέω εγώ. Α. Η ΑΟΣ δεν είναι αυτή τα μίλια να ξεκαθαρίσει το θέμα. Ουσιαστικά ναι, γιατί για να ανακηρυχτεί ΑΟΣ πρέπει να γίνει πρώτα. Στο θέμα αυτό ναι. Των μιλίων. Ναι.
Όταν θα ακούσει την τηλεόραση, να του σχολιάζουν, να του θέτουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Να, μάλλον θα μας βάλει τώρα η όξαν σύνορα της Ευρώπης, δηλαδή, τα ελληνικά, να θέσουν, να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό για να είναι ευρωπαϊκά σύνορα η επέκταση αυτή των μίλιων. Ναι. Ξαναγίνουν 12. Λοιπόν, μόλις του δεις να γίνεται, να συζητιέται, να κάνει, αμέσως έρχεται ο πόλεμος, θα ακολουθήσει. Αμέσως ο πόλεμος. Οπότε λέει οι Τούρκοι θα κάνουν την πρόκληση και θα με την επέκταση των μιλίων θα αντιδράσουν οι Τούρκοι και θα μπουν σε κάποιο νησί. Ένα με δύο νησιά θα αρπάξουν. Δεν του ρώτησα ποιο νησί. Και εγώ δεν θα απαντούσε γιατί μπορεί να άδειαζε το νησί. Ναι. Μόνο με την αναφορά. Βέβαια για να μην τρομάζει και ο κόσμος, να πούμε ότι ο Γέροντας είπε ότι θα γίνει αυτό, αλλά θα είναι για λίγο. Ναι, ναι, στη συνέχεια θα σε πω γιατί μπήκε πολλά κομμάτια έτσι και πολλές λεπτομέρειες. Μόλις οι Τούρκοι θα μπουν στο νησί, εκεί τοπικά λέω τι κάνω. Λέω Γέροντα, εγώ στην Αλεξανδρούπολη τώρα θα γενικευτεί ο πόλεμος, θα πιάσει δηλαδή και στεριά και αυτό. Όχι μόνο εκεί, τοπικά στο νησί. Γιατί βγήκαν κάτι και γέροντες και προφητείες και τέτοια και ένας γέροντας από την Κρήτη και θα φτάσουν μέχρι Θεσσαλονίκη και αυτό. Και στεναχωριόταν οι γέροντες έτσι όταν έλεγαν για τα εξαμήλια ότι είναι κάποια μέρη με το όνομα αυτό και οι Τούρκοι θα φτάσουν μέχρι εκεί. Και στεναχωριόταν και τους μάλωνε δηλαδή όπου άκουγε να γίνονται τέτοιες αναφορές. Γιατί τρομάζουν τον κόσμο. Να ρωτήσω κάτι. Στεναχωριόταν όταν άκουγε τέτοια πράγματα και από άλλους γέροντες, ε? Από όπου προέρχονταν. Θέλω να πω ότι όχι επειδή το. Δηλαδή και γέροντες να το λέγανε, στεναχωριόταν γιατί εκείνος έβλεπε άλλα πράγματα. Εκείνος τα έβλεπε κάτω από το πρίσμα του. Του Θεού. Φυτίας, του χαρίσματος δηλαδή. Βέβαια, βέβαια. Είναι κατ' επέκταση του Αγίου Κοσμάτου του Τούλη. Οι προφητείες λίγο πιο. Μπορεί να τις είπε και πιο αναλυτικά έτσι ο Γέροντας κάποια σημεία να τα ανέλησε περισσότερο και κάποιες λεπτομέρειες. Επειδή είναι και σε αυτή την εποχή. Οπότε λέει κάποιους μήνες λέει οι Τούρκοι θα κρατήσουν λέει, το νησί. Σε αυτό το διάστημα τώρα λέει ο Γέροντας εμείς. Εμάς κοίταξε λέει. Εμείς θα πονέσουμε πολύ. Αυτός ο πόνος λέει πώς μεταφράζεται. Αυτός ο πόνος λέει θα πέσει πολύ μεγάλη πείνα. Μπορεί να μην γενικευτεί αυτό εκεί πέρα. Εντάξει, τοπικά και στο νησί μπορεί κάτι να γίνει. Απόβαση. Ναι. Και μπορεί να βρεθούν αυτοί και να κάνουν. Ναι, δεν ξέρουμε. Ανέλησε εκεί πέρα. Ανέλησε όμως το άλλο το θέμα του αυτού της γενικευμένης πείνας, της ακαταστασίας, αβεβαιότητας. Δηλαδή ο κόσμος τόσο πολύ θα κλονιστεί. Γιατί είναι μια αρχή ενός πολέμου. Και στη συνέχεια αναφέρει ότι μετά από κάποιους μήνες κατοχής του νησιού θα βγουν οι Ρώσοι, λέει, από τη Ρωσία μέσα από τα στενά. Δηλαδή θέλουν διέξοδο προς τη Μεσόγειο. Τη Μεσόγειο. Και χρειάζονται τα στενά εκεί πέρα γιατί τους φόρους και τέτοια. Οι Τούρκοι κάνουν όλο έτσι, ναι, διάφορα αυτά. Και θα βγουν από εκεί. Οπότε θα δουν λέει, οι Τούρκοι ότι οι Ρώσοι εκεί πάνε, βγαίνουν και καταλαμβάνουν μέρη. Τουρκικά θα αποσύρουν τα στρατεύματα πίσω προς συμφέρον εμάς. Χωρίς να θέλουν οι Ρώσοι, θα βοηθάνε εμάς. Δηλαδή φεύγουν οι Τούρκοι από εμάς. Μετά γίνεται μέσα στην Κωνσταντινούπολη έτσι ένα αυτό. Θα δουν μετά λέει, τα άλλα τα κράτη, 6-7 κράτη λέει, ευρωπαϊκά, ότι εκεί οι Ρώσοι θα αρπάξουν μέρη σημαντικά. Και θα πούνε αυτοί, δεν πάμε κι εμείς εκεί πέρα, μήπως πάρουμε κι εμείς κανένα κομμάτι, κανένα αυτό. Το έλεγε έτσι πρακτικά και. Ναι, απλά κατανοητά. Κατανοητά. Θα μπουν και οι Ευρωπαίοι στον πόλεμο. Λέω σε αυτό το σημείο, όταν λέω εμείς τι θα κάνουμε, ο ελληνικός στρατός λέει θα πάρει μέρος σε αυτό το πόλεμο. Όχι, μου λέει. Θα βγάλει η κυβέρνηση απόφαση τότε ποια θα είναι, δεν την ανέφερε, όποια είναι, να μην στείλει στρατό. Εμείς θα κρατάμε στρατό μόνο στα σύνορα. Και θα είναι μεγάλη ευλογία που δεν θα πάρουμε μέρος. Γιατί όποιος πάρει μέρος χάθηκε. Δηλαδή δεν θα επιστρέψει νικητής από εκεί πέρα. Όλοι θα ελληνοσκοτωθούν. Να τους βάλω θεός να φαγωθούν μεταξύ τους. Θα λειτουργήσουν πνευματικοί νόμοι. Αλλά εμείς, ο κόσμος τώρα στην Ελλάδα, πέρα από την πείνα, θα πεθάνουν και πολλοί. Δηλαδή θα δυστυχήσει ο κόσμος λόγω της πείνας. Αλλά και θα είναι μια αφορμή για να πλησιάσουμε το Θεό. Θα στραφούν όλοι προς το Θεό. Θα επέλθει μετάνοια κατά κάποιο τρόπο δηλαδή. Ε? Θα επέλθει μετάνοια, λέω, κατά κάποιο τρόπο. Μετάνοια, ναι, και γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός, γιατί έχουμε ξεφύγει και μόνο με κάνα πόλεμο, κάνα σεισμό, κάνα αυτό. Έτσι μας κουράει λίγο το αυτό. Ναι, δυστυχώς μόνο τότε θυμόμαστε το Θεό, δυστυχώς. Είναι τουλάχιστον να το θυμηθούμε, αλλά να παραμείνει και αυτή η πίστη και αυτή, να έχει διάρκεια. Είναι η εποχή έτσι που θα δώσει πολύ χάρη ο Θεός
Και θα λυπηθεί τώρα ο Θεός τους, εδώ τους Έλληνες, γιατί όλοι θα στραφούν προς την προσευχή, προς τις εκκλησίες, απλά θα γεμίσουν, θα κλαίνε, θα προσεύχονται αυτό. Και δεν θα πάθουμε έτσι μεγάλες αυτές όσο αναφορά δηλαδή τα άλλα τα κράτη που θα χάσουν έτσι έμψυχο, δυναμικό έτσι ανθρώπους και τέτοιοι. Εμάς αυτή η πείρα θα λειτουργήσει έτσι προς το καλό. Και βλέπεις τώρα έτσι με την κρίση αυτή πώς έτσι οι άνθρωποι μεταξύ τους έρχονται πιο κοντά, βοηθούνται, αλληλεγγύη αυτά. Και βέβαια βλέπουμε ότι μετά, ανέστη μετά από τόσα. Επιτρέπει κάτι αυτό, γνωρίζοντας ότι θα βγει καλό, γι' αυτό αλλιώς δεν το επιτρέπει. Και βλέπουμε, ανέστη, αυτό που ήθελα να πω, ότι μετά από τόσα χρόνια που σου τα έχει πει αυτά ο γέροντας, πώς σήμερα είμαστε τόσο κοντά που κάποιος, αν λέει πως. Αν αμφιβάλλει κάποιος για την εκπλήρωση των λεγόμενων του γέροντα, μόνο ανόητος μπορεί να είναι. Μα τώρα στην παγκόσμια σκακέρα βλέπεις τα παζλ να αρχίζουν να συνθέτουν και να. Σιγά σιγά οι προφητείες να παίρνουν έτσι, να σχηματοποιούνται και να παίρνουν έτσι μια μορφή για πραγματοποίηση. Και βλέπεις, πω πω γέροντας πόσα χρόνια πριν. Και μου λέει, τότε, αυτά λέει άμα τα πεις, λέει τότε, δηλαδή πριν 25 χρόνια, άμα τα πεις, λέει, θα σε βγάλουν τρελό, γιατί δεν είναι θελή η ώρα ακόμα. Δεν ήταν όριμες οι συγκυρίες. Ναι. Τότε πριν 25 χρόνια για την Τουρκία θα διαλυθεί όταν. Ενώ τώρα βλέπεις ότι τα συμφέροντα των ξένων θα είναι. Θέλουν να την εμπλέξουν την Τουρκία για να την. Βγάλουν από τη μέση γιατί τους πήρε πολύ αέρας και τι να πω, δηλαδή έτσι έχει τα κόλληβα που έλεγε και ο Γιάννης στο ζωνάρι τους και θα έρθει η ώρα να πληρώσουν γιατί θα λειτουργήσουν πνευματικοί νόμοι. Και μου είπε επίσης ότι ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος αυτός θα συμβάλλει λέει, τότε γιατί μετά θα τελειώσει. Ναι, για μισό λεπτό Ανέστη, ναι. Το έχω διαβάσει αυτό και... Πολλοί ακροατές φαντάζομαι. Για δώσ' μας λίγο στίγμα. Αυτό που μου είπε ο Γιώργος, δηλαδή, όσον αφορά που. Ναι, δηλαδή ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος που λες, ναι. Ο βασιλιάς αυτός που ξέρουμε όλοι. Ναι, ο Κλίσβουτ, αυτός ο βασιλιάς. Ναι, και για πες τι είπε, ότι. Θες να το ρωτήσω. Λέει να ξέρει, λέει αυτός ο βασιλιάς που της Ελλάδος ο πρώην, αυτός κάποια στιγμή θα παρέμβει λέει, στα πράγματα της Ελλάδος όταν θα γίνει δηλαδή αυτή η μάχη στην πόλη που θα γίνει ο σκοτωμός και αυτό. Και όταν είναι. Να αποφασίσουν τα κράτη, τα έθνη εκεί πέρα, πού να δοθεί η πόλη και δεν θα ξέρουν πού να τη δώσουν μια εδώ, μια εκεί και τότε θα παρέμει αυτός με το κύρος που διπλωματικά. Έχει. Ναι. Με τις αυτές που έχει τις γλωριμπίες και την ιδιότητά του σαν αυτό και γενικά όλο το κύρος που έχει η προσωπικότητά του θα συμβάλλει στο να δοθεί η πόλη στην Ελλάδα, δηλαδή θα είναι ο μεσάζοντας. Μεσάζοντας υπέρ. Και είναι λέει, πολύ πιστός και ευλαβής και τον Γιώργος πολύ τον ευλαβόταν και τον αγαπώ. Μιλούσε έτσι με πολύ αγάπη στο πρόσωπό του. Εντυπωσιακή μαρτυρία αυτή ομολογουμένως, έτσι. Ναι, μόνος του μου το είπε χωρίς να τον. Που δεν ήξερα εγώ τώρα. Που να. Δεν αναφέρεται πουθενά η παρέμβαση του βασιλιά αυτός και θα το είπε με. Όχι λόγω της αγάπης του, αλλά κάτι θα είδε δηλαδή. Περιμένουμε να δούμε, Ανέστη. Και μετά, θυμάμαι, ήταν και μια παρέα. Μαζί μας από φοιτητές που σπούδαν στο Πολυτεχνείο, από το Πολυτεχνείο της Ξάνθης φοιτητές και γυρίζει ο γέροντας, του λέει εσύ βρε παλικάρι, με το χέρι του δείχνει, εσύ λέει τότε αφού τελειώσει ο πόλεμος, λέει σαν πολιτικός μηχανικός θα πεις με τεχνική εταιρεία λέει, στην πόλη, γιατί θα μπουν μετά και θα αρχίσει να οικοδόμηση ξανά από την αρχή της πόλης, όταν θα δοθεί στην Ελλάδα και θα ξαναρχίσουν μετά να. Ανέστη, δες λίγο το καλώδιό σου γιατί κάνει κάτι παράστα τώρα. Το πιο αυτό, είδες. Μασκάρι του τρίπλα ο. Το είχαμε μη. Είδε τον νεαρό ο οποίος ήταν φοιτητής. Ναι, και του λέει εσύ θα συμβάλλεις σαν πολιτικός μηχανικός με δική σου τεχνική εταιρεία την ανοικοδόμηση της πόλης. Δεν θα μπουν πολλές τεχνικές εταιρείες. Και είδε ο γέροντας έτσι και σε πολλούς και σε αξιωματικούς. Τι είχαμε μια άλλη φορά, δύο-τρεις αξιωματικοί ήταν μαζί. Στον έναν είπε, δεν γράψα τα στοιχεία του όμως, ότι εσύ θα είσαι και διοικητής. Όχι ο πιο αυτός, σε κάποιο τμήμα στρατιωτικού αυτού εκεί πέρα στην πόλη. Έβλεπε ο γέροντας ποιοι θα αναλάβουν κάποια διακονία ή κάποια θέση, κάποια μορφή διοίκησης. Θα δράσουν κάπως τέλος πάντων. Ναι. Με κάποιο τρόπο. Όπως και ανέφερε και σε μένα και εσύ θα πας. Ενώ είμαστε τόσα άτομα, είπες αυτό το μηχανικό και σε μένα εσείς οι δύο θα πάτε εσύ για άλλο σκοπό, εσύ για άλλο σκοπό. Όπως και μαθαίνουν τώρα πάρα πολύ οι τουρκικά και ιερείς και μοναχοί και λαϊκοί και χωρίς να ξέρουν ήδη γιατί μαθαίνουν. Δεν τους έρχεται μια επιθυμία από μέσα έσωθεν να μάθουν αυτήν τη γλώσσα γιατί θα τις χρησιμοποιήσει μετά ο Θεός για τον χριστιανισμό και αυτήν την
των τόσων εκατομμυρίων Τούρκων που είναι κρυφοί, που είναι αυτό που ζουν ορθοδοξία έτσι μέσα από την. Γιατί δεν μπορούν να εκδηλωθούν τώρα. Τα λέει ο Γέροντας, είναι πόσα εκατομμύρια κρυφοί χριστιανοί ή που αναζητούν το Θεό, την αληθινή πίστη, την ορθοδοξία και έρχονται πάρα πολύ στην Ελλάδα και βαπτίζονται στα νησιά. Με παίρνουν εμένα ιερείς από, από τα νησιά, από Ρόδα, από Μυτιλίνη. Έρχονται στα κρυφά, βαπτίζονται στα Άγιο Όρος, στα κρυφά και αναζητούν την ορθοδοξία. Μάλιστα. Ανέστη. Έχουμε μεταφράσει και πολλά τουρκικά και έχουμε ανοίξει μια σελίδα και μπαίνουμε στα Τούρκια από όλη την, όχι την Ελλάδα. Την Αμερική, τη Γερμανία εκεί, ανάρπαστα τα αυτά. Την Τουρκία παίζεται μια ταινία με κρυπτοχριστιανούς και βαπτίστες και είναι πρώτος σε ακροβατικότητα και χαμός, χαμός. Αλλά δεν το δείχνουν εδώ πέρα. Εδώ έχουμε το άλλο, έχουμε τη μάστιγα των τουρκικών σύριαλ τώρα. Okay. Τέλος πάντων, άλλο θέμα αυτό. Νικό, να σε πω και το τελευταίο. Πες μας, ναι. Αυτό για τα περί αντιχρίστου, πολύ σημαντικό. Σε αυτό το, όταν μετά θα δοθεί πολύ, θα δώσει πάρα πολύ χάρη ο Θεός έτσι στους ανθρώπους και θα γεμίσουν έτσι με μεσία χάρη και θα γεμίσουν πνευματικά έτσι αντιστάσεις πνευματικές για να έχουν να ξοδέψουν και μετά είναι τα χρόνια του Αντιχρίστου γιατί τα πολλοί τα συγχαίουν και βάζουν. Ναι, καλά κάνεις και το τονίζεις αυτό γιατί... ήθελα να σου το ρωτήσω και θα το ξέχναγα. Πολλοί με ρωτάνε ότι θα έρθει πρώτα Αντίχριστος ή πρώτα από τα χρόνια μετά. Ας μην μιλήσουμε περί Αντιχρίστου, ας πούμε κάτι άλλο, ότι ο Γέροντας άφηνε ένα μήνυμα ότι θα υπάρξει έτσι, θα έρθουν τα χρόνια της Ορθοδοξίας εν πάση περιπτώσει. Τα χρόνια της Ορθοδοξίας λέει, μακάρι να ζούσα λίγα χρόνια ακόμα για να ζήσω και εγώ όλη αυτή τη δόξα, λέει, θα δοξαστεί τόσο αυτό και προκειμένου. Καλό είναι να λέμε λίγο λόγια έτσι που να αφήνουν την νότα της αισιοδοξίας που αφήνει μόνο η Ορθοδοξία μας, Ανέστη, γιατί πολλοί κόσμος έχει απελπιστεί, καταστροφολογεί, έχει μπερδευτεί, έχει απελπιστεί. Καλό είναι λοιπόν να μας λες αυτά που μας λες τώρα για το Γέροντας, μήνυμα που άφηνε ο Γέροντας. Μήματα αισιοδοξίας. Και αν έλεγε κάποια πράγματα έτσι και περί σχάτων και περί αντιχρίστου, τα έλεγε έτσι να έχουμε μια γνώση. Απλώς όταν θα έρθουν αυτά μπροστά μας κάποια στιγμή, να ξέρουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και όχι να φέρει την καταστροφή. Αλλά να μην περάσουμε και στο άλλο άκρο να υπάρχει άγνοια και τέτοια. Άρα λοιπόν ο Γέροντας έλεγε ότι μετά την, μετά την παράδοση της πόλεως, της αλύτρωτες πατρίδες, όπως έλεγε. Χρόνια θα είναι έτσι τα χρόνια του. Μεσολαβούν τα χρόνια της Ορθοδοξίας. Χρόνια της Ορθοδοξίας που θα ενισχυθεί, θα κηρυχθεί και το Ευαγγέλιο έτσι και σε άλλα κράτη εκεί πέρα κάτω βαθιά που είναι, με ιεραποστολές, με τέτοια. Για να χαριτωθεί αυτό και για να μπορέσει μετά να έχει να δώσει όταν θα. Μάλιστα. Την εμφάνιση του Αντίχριστος που θα τα ζήσουμε. Στη δικιά μας τη γενιά είναι. Γιατί όταν το ρώτησα Νίκο, λέω Γέροντα, τα χρόνια μας λέω αυτά τα σχατολογικά ρωτάνε πολύ. Βλέπω εγώ, είναι σε αυτά τα χρόνια του Αντιχρίστου που λένε τις αποκάλυψεις του Ιωάννη. Έτσι. Γέροντα, να μας πείτε. Νίκο, δεν πρόλαβα πάλι έτσι σε. Πρωινή αυτή που ήμασταν οι δυο μας, σηκώνει τα χέρια του ψηλά, δεν μου απάντησε. Κατευθείαν, σηκώνει τα χέρια του ψηλά, αλλοιώνεται το πρόσωπό του, τα μάτια του, τα χέρια του, το πρόσωπο, όλη η μορφή του. Τα χέρια ψηλά στον ουρανό και τα μάτια του δορυφόρος, δεξιά-αριστερά. Κάτι έβλεπε, μάλλον ήρθε σε. Που ήταν μέρα μεσημέρι. Δεν ήρθε και κανένας δηλαδή, δεν ήρθε κανένας για να αποσπάσει από αυτήν που έβλεπε ο Γέροντας, ήταν μια μορφή. Θεωρίας. Και επειδή το ερώτημα ήταν αυτό έτσι, σημαντικό, μετά αφού για κάποια στιγμή φοβήθηκα, λέω Γιώργο, τι πάθατε, έτσι πάθατε κάτι αυτό, έτσι λίγο τον έπιασα από αυτό το ζωντάρι κάπως να το δείξω, λέω Γιώργο, δεν απάντησε, λέω τώρα έσκυψα και εγώ το κεφάλι και περίμενα τώρα πόση ώρα για να κατεβάσετε αυτό, δεν τολμούσα να τον κοιτάξω, τόσο πολύ είχε αλλοιωθεί το πρόσωπο. Έβλεπε κάτι και όταν μετά από ώρα κάνα μισά ώρα περίπου έτσι κατέβασε και μου λέει, η δικιά σου λέει τη γενιά είναι τα χρόνια του Αντιχρίστου μου λέει. Εσείς θα τα ζήσετε και θα τον δείτε και ζωντανά δηλαδή είναι τα χρόνια. Γιατί ο Γέροντας ό,τι έγραψε και ό,τι είπε ήταν καρπός προσευχής, έτσι, ευαισθησίας πνευματικής και πληροφορίας που έπαιρνε. Και ήθελε να ζούμε έτσι πνευματική ζωή, να είμαστε καλά ενημερωμένοι και έτοιμοι για θυσίες. Δεν τα έλεγε έτσι για να μας φέρει την αυτή εκεί πέρα, όχι να χωθούμε και να περιμένουμε δηλαδή να έρθει το τέλος του αυτό εκεί πέρα. Ούτε να διαφορούμε, ούτε να μας κατέχει έτσι πανικός και αγώνη. Να μας χαρακτηρίζει έτσι ένα πνεύμα ομολογίας και όπου χρειαστεί και ανάλογα με τη θέση του καθενός, τη θέση που κατέχει καθένας έτσι, να δώσει, τόνιζε πάντως το πνεύμα
της ομολογίας και της αυτής, έτσι, να μην μας παίρνει από κάτω και έχουμε μια τουπάθη και αυτό και όχι θα θεί τώρα αυτό τι θα κάνω να μην παντρευτώ, να μην ανοίξω τη δουλειά. Όχι, και σε νέους που το ρωτώσαν αν πρέπει να μην νυφευτούν γιατί μπορεί να συμβούν αυτά, τους έλεγε, και στα, τους έλεγε να κάνουν οικογένεια, να εργάζονται, γιατί και στα χρόνια των διωγών πάλι οι χριστιανοί το ίδιο έκαναν, δεν σταματούσαν, δηλαδή η ζωή δεν σταματάει επειδή... Βέβαια. Θα μας λέει είναι δύσκολα και θα χρειαστεί να ταλαιπωρηθούμε, λέει, ίσως και να μαρτυρήσουμε στη διάρκεια της μπόρας, γιατί θα είναι μια μπόρα που θα ξεσπάσει. Βέβαια. Μάλιστα. Έτσι νομίζω έπρεπε να το πω, γιατί πολλοί διερωταν, είναι σε αυτά τα αυτά, δεν είναι... Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή, δηλαδή, όσον αφορά την στάση μας σε αυτά τα θέματα. Η στάση μας πρέπει να είναι, γιατί η στάση της ζωής μας σε αυτά τα θέματα θα κρίνει και τον μέλλον, αυτή την πρόσφαση και τη ζωή. Γιατί είναι ανάλογα με τη στάση που θα κρατήσουμε, θα κρυθούμε. Αν θα πάμε στην άλλη ζωή, στην παράδεισο, αν θα πάμε στην κόλαση. Από αυτό που αυτή μπορεί να χάσουμε και την παράδεισο. Δηλαδή ο Χριστός να μας φωτίζει, λέει, να μας ενισχύει και να μας δίνει αυτή την εγρήγορση, δηλαδή, για να αντισταθούμε σε αυτό που έρχεται. Έτσι, να μην... Δεν ξέρω πώς να το πω, δηλαδή. Μόνο με πνευματική ζωή θα μπορείς να τα βγάλεις κανείς, δηλαδή, πέρα για να μην... Με πνευματική ζωή, με εξομολόγηση, με θεία... Με αγώνα. Αγώνα πνευματικού. Το μήνυμα τελικά που περνάμε, που άφηνε και ο Γέροντας, ήταν μόνο αισιόδοξο. Ήταν αισιόδοξα, ναι, έτσι είχε αυτό, δε... Για την Ελλάδα, να μην απελπιζόμαστε για τη σημερινή κατάσταση και με τη βοήθεια του Θεού θα το ξεπεράσουμε. Έτσι, μόνο με πνευματική ζωή θα τα αντιμετωπίσουμε. Μόνο με τα μυστήρια, με τα αυτά και πέρα. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.